Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Θυμάμαι ότι ξεκίνησα το unboxing και αυτή, να το θέσω, μανία με τα unboxing και ο έρωτας με τα unboxing, επειδή έβλεπα κάποια άτομα στο YouTube να δείχνουν βιντεάκια με πακέτα που έπαιρναν από το eBay, από το Amazon, δεν ήξεραν, δεν θυμόταν μάλλον τι είναι και τα άνοιγαν και εσύ περίμενες με suspense να δεις τι θα ανοίξουν. Λοιπόν, έτσι και εγώ πήρα τη σπίθα από εκεί και μπήκε μέσα με το μικρόβιο με το να ανοίγω πακετάκια. Είναι αρκετά όμορφο. Και σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό, επειδή έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές που κάνουμε με το Gamepad GR και στο κανάλι αρκετές φορές ότι παίρνω πράγματα από το eBay. Έτσι σήμερα, επειδή δεν είχε έρθει ταχυδρόμος για πάρα πολύ καιρό, ήρθε ταχυδρόμος και έφερε αρκετά πράγματα. Ήθελα να το κάνω και πιο παλιά, αλλά ξέρετε η ανυπομονησία να τα ανοίξω. Έχω παραγγείλει τα συγκεκριμένα πραγματάκια εδώ και ένα μήνα. Έχω ξεχάσει πάνω κάτω τι έχω παραγγείλει, να σας πω την αλήθεια, μετά από τόσο καιρό, γιατί αργούν πάρα πολύ να έρθουν τα πακέτα. Τέλος πάντων, θα τα ανοίξουμε μαζί κάποια πακετάκια από το eBay, να θυμηθώ κι εγώ τι πήρα. Επίσης, νομίζω πρέπει να είναι και κάποια πράγματα από το αδερφό μου, οπότε άμα δείτε κάτι που δεν έχει σχέση με τεχνολογία, μην παραξενευτείτε. Λοιπόν, ήθελα να το κάνω έτσι για το γαμό το αυτό το βίντεο, επειδή με ενέπνεε και ήθελα να δω πώς θα είναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ. Θα το ανοίξουμε το ψαλίδι αυτή τη φορά, δεν έχει unboxing knife. Να το φέρω πιο εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το αδερφού μου φυσικά. Εδώ κάθεται από πάνω μου και περιμένει με απομονησία γιατί δεν τον αφήνω να τα ανοίξει τα πακέτα, γιατί δεν ήξερα. Βασικά δεν φαίνεται τι είναι του καθενός. Τι βασίζεται με τεχνολογία, είναι κάποιες αντλίες για τον ιδρύο. Ορίστε, πάρεις αντλίες σου. Να δούμε, μήπως έχει τίποτα ενδιαφέρον και για μας. Λοιπόν, το δεύτερο πακέτο, τι έγινε σήμερα, είναι όλα για την ενιδρία. Είναι ένα Bumble Counter Mini για διοξίδιο του άνθρακα. Ενδιαφέρον και αυτό. Παιδιά, μέχρι τώρα δεν έχει τίποτα δικό μου, είναι το αδερφό μου και αυτό. Επειδή έχει, ορίστε, αυτό το πράγμα. Επειδή έχει μια μανία με τα ενιδρία και αυτό δικό σου, ορίστε. Τι έγινε, τίποτα για μένα δεν έχει. Είναι αυτό, είναι σαν να παίζεις κίνο ή στοίχημα και περιμένεις να σου κάτσουν οι αγώνες. Λοιπόν, για να δούμε. Α, να και κάτι δικό μου ή του αδερφού μου μαζί, τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι κάποια πακετάκια και θα ήθελα να σας τα δείξω. Τα είχα πάρει, πόσο τα είχαμε πάρει? Ένα ευρώ και κάτι τα είχαμε πάρει. Λοιπόν, είναι πακετάκια τα οποία τα πήρα με σκοπό να βάλω μέσα βίδες για τα κουτιά. Επειδή έχω, νομίζω να το βρω κιόλας να σας το δείξω, επειδή είμαι λίγο μανιώδης με το να μαζεύω τις βίδες μου και να τις τακτοποιώ, μέχρι τώρα έχω αυτά εδώ τα δύο κουτάκια. Να τα βάλω σε μια άκρη να τα δείτε. Λοιπόν, προς τα εδώ, στα οποία έχω μέσα όλες μου τις βίδες σχεδόν. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι, μαζεμένες, τακτοποιημένες σαν ένα είδος. Και πιστέψτε με, μπορεί να λέμε για τεχνολογία, μπορεί να λέμε για υλικά, μπορεί να λέμε, αλλά το πιο ακριβό πράγμα που υπάρχουν είναι οι βίδες, πιστέψτε με. Είναι πολύ πιο ακριβές από κάποια υλικά, τέλος πάντων. Και επειδή δεν μου έφτανε ο χώρος, πήραμε και κάποια ακόμα κουτάκια με τον αδερφό μου προκειμένου να τις βάλουμε, αρκετά χρήσιμες και αρκετά φθηνά θα έλεγα, πολύ πιο φθηνά από ό,τι τα βρήκαμε εδώ στην Ελλάδα. Πάρε τα, θα τα μοιράσουμε στο τέλος, πάρε και το σακούλι, θα το χρειαστώ. Λοιπόν, αυτό στην άκρη. Και να δούμε και αυτό, είμαι περίεργος να δω τι είναι και αυτό. Αχα. Αυτό έρχεται από Ιαπωνία. Είναι ένα μπουρτσάκι και αυτό για το ενιδρύο. Εδώ ο αδερφός μου καταχαίρεται γιατί σήμερα ήρθαν μόνο τα δικά του πράγματα. Από μένα δεν ήρθε τίποτα δυστυχώς. Περιμένω κι εγώ κάποια πράγματα που είχα παραγγείλει. Βέβαια τα ξεχνάω πάντα όταν περνάει ένας μήνας και μέχρι να έρθουν γιατί αργεί από το eBay. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, made in Japan, και ένα ιαπωνικό προϊόν. Ωραίστε, πάρτε και αυτό. Αλλά το τελευταίο είναι δικό μου, ολό δικό μου γιατί κατάλαβα τι είναι από το σχήμα και μόνο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ.
Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, δεν είναι από το eBay. Το έβαλα μαζί, γιατί ήρθε και αυτό σήμερα. Οπότε λέω, δεν βαριά, σας το βάλω μαζί με τα πακέτα του eBay. Αυτό, παιδιά, νομίζω είναι και εσάς. Να κλείσει όμορφα η εκπομπούλα. Είναι μια ευκαιρία που βρήκα. Και ναι. Mass Effect 3. Ελπίζω να μην έχει τίποτα περίεργο. Το συγκεκριμένο το βρήκα, πώς το βρήκα, 5 ευρώ από ένα παιδί που το έδινε. Και ολοκένουργιο, εντάξει, είναι στη ζελατίνα του, αλλά χρησιμοποιεί την κωδική όλα. Να βγάλω, έχει μέσα, ας βγάλω τον κωδικό. Τι έχει μέσα, λοιπόν, είναι Mass Effect. Με δύο CD. Δεν ήξερα ότι είναι δύο CD παρεμπιπτόντως. Μπράβο. Μου είχε διαφύγει αυτό εντελώς. Με το υλικό. Το φέρω κοντά. Activate your code και αυτά. Τι έχει εδώ πέρα. Συν Reconner Knight Armor designed by Todd McFarlane. Και ένα όπλο extra. Και τι άλλο έχει. Α, ωραίο. Έχει και bonus armor και weapon, δεν το περίμενα. Πραγματικά, δηλαδή, ναι, γαμάτο. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό που λέτε είναι το παιχνίδι που ήθελα να παίξω και θα μου πεις, πω, καινούργιο παιχνίδι πήρες, ναι, ούτε. Πιστέψτε με, δεν είχα βρει την ευκαιρία ακόμα να ασχοληθώ, ήταν ακριβό. Το είχα αφήσει, λέω, μήπως βρω καμιά ευκαιρία και εδώ έρχεται αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η υπομονή πάντα ανταμείβεται. Το συγκεκριμένο, παιδιά, το... Ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Έχω παίξει το 2, το οποίο είναι τρομερό παιχνίδι. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια. Θυμάμαι 2009-2010 ήταν τότε που ήμουνα στην Καβάλα. Μόλις είχα πάει από τη Θεσσαλονίκη στο 5ο έτος. Ήμουνα, είχα φύγει και έμενα με τον αδερφό μου για να μην χαίζουμε δύο σπίτια. Και είχα πεθάνει ένα χρόνο να παίζω Fallout 4. Θα έρθει και αυτό. Fallout 3. Και το Mass Effect το 2, πω, ήταν παιχνιδάρες, δεν μπορώ να πω, ήταν η χρονιά που μου έχει μείνει, Sin Heroes of New Earth. Λοιπόν, θα το παίξω και θέλω να δω πώς τελειώνει η ιστορία, έχω ακούσει τα χειρότερα και τα καλύτερα και μέτρια, τέλος πάντων θα δούμε, δεν έχω σφουλεριαστεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο γιατί το είχα αφήσει, γιατί ήξερα ότι μια μέρα θα το παίξω. Αυτό, παιδιά, Mass Effect 3, 5 ευρώ το βρήκα, πολύ καλή προσφορά. Check the now, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να σας άρεσε, αν και μέσα σήμερα μου την έφερε ο αδερφός μου, είχε πολύ περισσότερα πράγματα. Περιμένω τις επόμενες μέρες λογικά να μαζευτούν και άλλα δικά μου πραγματάκια. Τέλος πάντων, ελπίζω να έχει την πλάκα του το unboxing, καν και χαζό πράγματα. Αλλά αυτό είναι το θέμα με το eBay. Μπορείς να βρεις πολύ καλά πράγματα φθηνά και μπορείς να βρεις και πολύ χαζά πράγματα εξίσου φθηνά. Λοιπόν, check the now, θα κάτσω λίγο να χαζέψω το cover εγώ. Τα λέμε, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αυτό το βίντεο ήταν εντελώς για την πλάκα, εντελώς για το χαβαλέ, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ωραίο με το unboxing. Είσαι ένα πακέτο και αισθάνεσαι σαν τα Χριστούγεννα κάθε φορά, ότι δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Αυτή είναι η μαγεία του να ανοίγω πακέτα, το να βγάζω κάθε φορά κάτι καινούριο, να το βλέπω, είναι να το αισθάνεσαι πώς είναι, να εντυπωσιάζεσαι από τα χρώματα, από όλα αυτά. Γι' αυτό το πράγμα τα κάνουμε όλα, γι' αυτό το πράγμα τα κάνουμε και για να δω κι εγώ πώς είναι και το δείχνω και σε εσάς σε περίπτωση που δεν έχετε την ευκαιρία να το δείτε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για την πλάκα μου. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε κι άλλα πακέτα από το eBay. Λοιπόν, check the now, ήμουν ο Κώστας. Γέρνω λίγο στο πλάι γιατί έχω το μικρόφωνο από το πλάι και μιλάω από εδώ. Γεια σας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Break it down and roll it, 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 break it down and roll it, bitch.